Εδώ είμαστε λοιπόν, η καθημερινότητά μας πάντα σε πρώτο πλάνο, είναι 4 και 45 και εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας μαζί με τον πρόεδρο, όπως σας προλόγησα, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, τον κύριο Άκη Τσούκα, που έχουμε τη χαρά μέσω Skype να τον φιλοξενούμε και να τον βλέπουμε. Καλησπέρα σας κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που δίνετε και σε αυτή την εκπομπή για να θέσουμε επιτάπητος όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον πολύπαθο κλάδο της Γούνας. Καλησπέρα κυρία Νουλίδου. Να σας δώσω συγχαρητήρια καταρχάς για την εξαιρετική επιλογή σας να πάτε στο κανάλι του Βεργίνα. Ευχαριστώ. Και να σε ευχηθώ και του χρόνου και στο CNN. Στο CNN θα τα λέμε και εκεί. Εγώ να πάω στο CNN. Θα τα λέμε, θα βγαίνετε. Βεβαίως, μαζί σας βεβαίως. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ θερμά. Μας συνδέουν πολλά χρόνια φιλίες με τον κύριο Τσούκα και όπως είπα, ένα τηλέφωνο αρκεί. Αυτές είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις που χτίζουμε και οι δημοσιογράφοι με τους εκάστοτε φορείς και είναι πολύ σημαντική η συμβολή τους. Και εμείς είμαστε εδώ για να προβάλλουμε και τα προβλήματα και τα θέματα που σας απασχολούν, κύριε Τσούκα, και εσείς συχνές επαφές στην Αθήνα. Μπορώ να πω κάθε εβδομάδα βρίσκεστε εκεί, στα Υπουργεία, στα αρμόδια Υπουργεία, για να προβάλλετε τι και να προτάξετε όλα τα θέματα του πολύπαθου κλάδου. Η πάλε ποτέ ισχυρή βιομηχανία της Γούνας έχει παρακμάσει. Πολλά χρόνια ήταν στο Ζενίθ. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας σίγουρα επηρέασε. Οι δύο βασικοί σας πελάτες βγήκαν εκτός αγοράς αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά κάνετε τη δική σας προσπάθεια. Όχι οι ελάχιστοι που έχουν απομείνει στο επάγγελμα, αλλά σίγουρα έχει μειωθεί η εργατική δραστηριότητα. Θα ήθελα λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι τίτλο θα βάζαμε στον κλάδο της Γούνας? Εγώ έβαλα «Οι γουνοποίοι εκπέμπουν SOS». Κοιτάξτε, πάνω κάτω έτσι όπως τα λέτε είναι. Θα έλεγα τώρα ότι το ζήτημα στην Καστοριά και στο Βόλιο, γιατί είναι και ιδιονομή, είναι κοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή, για να καταλάβετε το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος στην πόλη της Καστοριάς, ή μάλλον στο νομό της Καστοριάς, θα έλεγα καλύτερα, φέτος το 2024 το καλοκαίρι έχουν φύγει 4.000 άνθρωποι να πάνε να δουλέψουν εσωτερικοί μετανάστες. Το 90% αυτών των ανθρώπων δούλευαν στον κλάδο της Γούνας. Δυστυχώς με μια απόφαση, με μια τρελή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλει εμπάργκο στα προϊόντα της Γούνας, σε μια νύχτα μας απαγόρεψαν την πώληση. Πραγματικά αυτή τη στιγμή είμαστε άνευ αντικειμένου, όπως το λέω ακριβώς. Μας απαγορεύεται να πουλάμε έστω και λιανική ή χοντρική πώληση προς τη Ρωσία. Η Ρωσία, η οποία για να καταλάβετε ήταν το 95% της αγοραστικής μας δύναμης, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο χάρτη. Για να καταλάβει το μέγεθος, το 2019 προ-κορονοϊού να πάρω πάντα, οι εξαγωγές που κάναμε προς τη Ρωσία, οι απευθείας εξαγωγές προς τη Ρωσία, γιατί υπάρχουν και οι μέσω άλλων κρατών. Η απευθείας εξαγωγές προς τη Ρωσία ήταν κοντά στα 50 εκατομμύρια. Στον κορονοϊό έπεσαν στα 8, λογικό, όλος ο κόσμος. Και φανταστείτε το 2022 και το 2023 είμαστε στο 0. Και μιλάμε για ένα κατά βάση εξαγώγημο προϊόν. Γίνεται και εγχωρία η παραγωγή τέλος πάντων και η πώληση, αλλά το κυριότερο κομμάτι αφορά στις εξαγωγές. Αυτό λοιπόν σας δένει τα χέρια. Γι' αυτό το λόγο, όπως λέτε, πολλοί έχουν αφήσει το επάγγελμα, κατά κύριο επάγγελμα γουνοποιοί, έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, έχουν βάλει λουκέτο με χιλιάδες φορτωμένα έξοδα να τους ακολουθούν. Και πολλές φορές, όπως, γιατί έχουμε πει πάμε πολλές φορές μαζί κύριε Τσούκα, πολλοί είναι για φυλακή. Έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε, ξαναλέω, ήταν μια τρελή, εντελώς παρανοϊκή εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρελό είναι όμως ότι ενώ μας απαγορεύουν να πουλάμε, μας υποχρεώνουν να πληρώνουμε τις τράπεζες, τις δόσεις, τις υποχρεώσεις μας τους γενικά. Τους φόρους, τα πάντα, γιατί φορολογείται το προϊόν. Αυτό είναι ένα τρελό πράγμα. Όταν εδώ και 2 χρόνια, 2,5 χρόνια δεν έχουν μπει ούτε 1 ευρώ, πραγματικά. Το εννοώ που το λέω, ούτε 1 ευρώ μέσα στο ταμείο μας, μας αναγκάζουν να πληρώνουμε τα πάντα. Αυτό είναι πραγματικά ένα... νομίζω ότι μόνο ένας γουνοποιός μπορεί να καταλάβει πώς έχει ανταπεξέλθει αυτά τα 2,5 χρόνια. Κανένας άλλος δεν μπορεί να καταλάβει.
Και πραγματικά δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι, αν συνεχίσει έτσι, με μαθηματική ακρίβεια, ναι, θα πάμε στο τέλος μας, αν συνεχίσει έτσι. Βεβαίως γίνεται προσπάθεια και κουβέντα τα τελευταία χρόνια, κύριε Τσούκα, να είμαστε ειλικρινείς, για μια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, όπως γίνεται δηλαδή η κουβέντα στο ενεργειακό λεκανοπέδιο, με το κλείσιμο, το λουκέτο των λιγνητικών μονάδων, να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Να μην έτσι το αναλύω πολύ το θέμα, γιατί είναι και γνωστά. Το ίδιο γίνεται και στην περιοχή της Καστοριάς, γιατί μιλάμε τώρα για ένα τόπο, μια πανέμορφη περιοχή, η αρχόντισσα πραγματικά της Δυτικής Μακεδονίας, που έχει μαραζώσει. Και έχει μαραζώσει γιατί επαγγελματικά δεν μπορεί να σταθεί πλέον. Και οι νέοι γι' αυτό το λόγο φεύγουν. Έχει γυρασμένο πληθυσμό, δεν έχει θέσεις εργασίας, τα καταστήματα κλείνουν, οι γουνοποιοί έχουν νεκρώσει. Άρα τι κάνουμε? Μένουμε μόνο στο φυσικό κάλος που διαθέτει και νεκρώνει ο τόπος? Δεν μπορεί να γίνει μια στροφή ενδεχομένως και σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο? Είναι εύκολο αυτό? Είναι πολύ καλή ερώτηση. Θα πρέπει να καταλάβετε, σήμερα το πρωί, τις τελευταίες 4-5 μέρες, η Καστοριά το πρωί έχει 8 βαθμούς πάνω από το 0. Έχει μπει πραγματικά ο χειμώνας. Και είναι μέσα Σεπτέμβρη ακόμη. Η Καστοριά δυστυχώς δεν έχουμε ούτε ήλιο, δεν έχουμε ούτε θάλασσα, δεν έχουμε ούτε τα χωράφια, δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε μόνο μία γούνα. Δυστυχώς και αυτοί μας σταμάτησαν. Δηλαδή δεν είναι στον τόπο μας, δεν έχουμε να κάνουμε πραγματικά τίποτε άλλο. Τα ξενοδοχεία εδώ πέρα μπορείτε να δείτε στατιστικά, το ένα μετά το άλλο κλείνουν. Το ένα μετά το άλλο τα ξενοδοχεία της Καστοριάς τα κατάσχουν. Δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα. Τουρισμός δεν υπάρχει. Με λίγες εξαιρέσεις κάποια τριήμερα. Το βράδυ πραγματικά η πόλη είναι μια πόλη φάντασμα. Είναι πράγματι η πιο όμορφη πόλη που υπάρχει ίσως στην Ελλάδα και που δεν βρέχεται από θάλασσα. Και θα πρέπει κάπως να στηριχθεί αυτός ο κλάδος της γούνας. Πραγματικά εδώ είμαστε μια αλυσίδα. Εάν δεν δουλέψει η γούνα, δεν δουλεύει τίποτα πολίτες, πρέπει να το ξέρετε. Τίποτα. Χθες έτυχε να είμαι το βράδυ έτσι σε ένα τραπέζι και έτυχε ένας κύριος επιχειρηματίας, ο οποίος επισκέφτηκε, είχε μια οικογενειακή υποχρέωση, μια βάφτιση και μου είπε, Βάσο, τρόμαξα. Το βράδυ είπαμε να πάμε για ένα φαγητό, για ένα ποτό. Ήρθαν από την προηγούμενη μέρα, μείνανε 2 μέρες. Την άλλη μέρα το πρωί ήταν η βάφτιση. Και μου λέει, πίστευε ότι η Κοζάνη νεκρώνει, αλλά τελικά η Καστοριά, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Τσούκα, αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι, σας λέω, η φυγή των ανθρώπων για εξεύρεση εργασίας είναι απίστευτη. Μόνο αν είναι κάποιος εδώ και το ζει μπορεί να καταλάβει τι εννοούμε. Εάν δεν στηριχτεί αυτός ο κλάδος, το θέμα μας δεν είναι, πρέπει να καταλάβουν κάποιοι, δεν είναι αν μας αρέσει η γούνα ή όχι. Αυτό δεν το εξετάζουμε. Το θέμα είναι ότι από αυτή τη δουλειά ζουν χιλιάδες άνθρωποι. Έμεσα ή άμεσα. Άρα, τι πρέπει να γίνει? Εφόσον μας έκλεισαν τη δουλειά, καταρχάς θα πρέπει να μας αποζημιώσουν. Και δεύτερον, αυτά τα λέτε, τα μεταφέρετε κάτω στις επαφές που κάνετε στην Αθήνα και εσείς, όπως και ο Δήμαρχος πριν, ο κύριος Αλεξανδρίδης, είστε από τους ανθρώπους που δεν στέκονται απλά και κοιτάνε. Είστε από τους ανθρώπους που διεκδικούν, παρεμβαίνουν, ενοχλείται εντός εισαγωγικών τους τοπικούς εκεί εκπροσώπους και τη βουλευτή Καστοριά, την κυρία Αντωνίου. Χέρι-χέρι πάτε στα Υπουργεία, έτσι δεν είναι, κύριε Τσούκα? Τι απαντήσεις παίρνετε, τι σας λένε? Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας το έχουμε κάνει γνωστό. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι και τα δημοσιονομικά της πολιτείας δεν είναι και τα καλύτερα από ό,τι ξέρετε. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είχαμε κάποια στήριξη, δεν θέλω να τα μηδενίζω όλα. Πήραμε κάποιες οικονομικές ενισχύσεις από την πολιτεία. Βέβαια, η ζημιά που πάθαμε με αυτά που πήραμε είναι μια ασπιρίνη. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ο μοναδικός κλάδος στην Ελλάδα που οι εργαζόμενοι μας βρίσκονται σε αναστολή εργασίας εδώ και 2,5 χρόνια. Παίρνουν δηλαδή όμως παράταση και είναι σημαντικό και αυτό. Ότι δίνεται παράταση στις αναστολές, γιατί αν δεν είχαμε και αυτό, νομίζω θα ήταν τα φόπλακα μετά. Εντάξει, τα φόπλακα υπάρχει ήδη, απλά δεν την έχει κλείσει κανένας ακόμα. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα. Το μόνο που ζητάμε είναι να μας αφήσουν να δουλέψουμε. Μια χαρά δουλεύαμε μέχρι το 2000 και το 2019. Προ-κορονοϊού, όπως όλοι, δουλεύαμε καταπληκτικά. Δεν ξέραμε τι σημαίνει οικονομική βοήθεια από το κράτος. Και ξαφνικά έχουμε γίνει ζητιάνοι. Είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός για μας. Και το μόνο που ζητάμε είναι να δουλέψουμε και τίποτα άλλο. Και να γυρίσουμε ακόμη και να γυρίσουμε και τα χρήματα πίσω που μας έδωσαν, αρκεί να δουλέψουμε.
Τα χρήματα που πήρατε εννοείται με τον κορονοϊό, με την πανδημία? Όχι, όχι. Έχουμε πάρει μια μικρή οικονομική ενίσχυση από την πολιτεία λόγω του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Α, για την τελευταία, λέτε, εξέλιξη που είχαμε. Τώρα ναι. Προβλέπετε άρση εμπάργκο κάποια στιγμή για να δείτε ένα φως στο τούνελ? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φως στο τούνελ, όχι. Ναι, δυστυχώς. Τι να πω, πραγματικά δηλαδή σας συγχαίρω για το θάρρος και το κουράγιο. Γιατί και εσείς είστε γουνοποιός, είστε στον κλάδο και εκτροφέας γουνοφόρων ζώων και εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή τους 100-200, δεν ξέρω πόσοι γουνοποιοί είναι αυτή τη στιγμή στην Καστοριά, κύριε Τσούκα, και στο Βόλιο. Αυτή τη στιγμή η Καστοριά και Βόλιο είναι 800 ενεργές επιχειρήσεις. Είναι αλήθεια λέτε, είναι 800. 800 νοικοκυριά δηλαδή συντηρούνται, περιμένουν μάλλον να τα βγάλουν πέρα με ενισχύσεις, με λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, βιώνοντας αυτή την τραγική κατάληξη. Ακριβώς έτσι. Ξαναλέω, το μόνο που ζητάμε είναι να δουλέψουμε, τίποτα άλλο. Να μας αφήσουν να δουλέψουμε. Είναι τρελό το να έρχεται ένας, να μπορεί να έρθει ο Ρώσος. Το Ρώσο δεν το απαγορεύει κανένας αυτή στην Ελλάδα. Μα βεβαίως, έχει πλημμυρίσει η χώρα μας τώρα με τον τουρισμό που είχαμε και το καλοκαίρι από Ρώσους. Είναι τρελό να έρχονται οι Ρώσοι στην πατρίδα μας και να μας απαγορεύουν να τους πουλάμε έστω και μία γούνα. Ναι, να θέλουν να αγοράσουν, να διαθέτουν δηλαδή τη οικονομική αυτή δυνατότητα και να μην μπορούν να πάρουν το προϊόν για να φύγουν έξω. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω, θα ξαναπάτε στην Αθήνα, μου είπατε. Έχετε προγραμματίσει και πάλι επισκέψεις? Συνέχεια, κάθε εβδομάδα. Το επόμενο ραντεβού, ας πούμε, με κάποιο υπουργείο, ποιο είναι, κύριε Τσούκα, αν μπορούμε να πούμε τώρα, έτσι κάτι στον αέρα? Να σας πω την αλήθεια, έχουμε σταματήσει και τα ραντεβού πλέον. Απλά πάμε, χτυπάμε την πόρτα και λένε ξανά εσείς εδώ. Ξανά εμείς εδώ, ναι. Τι εννοείτε, ας πούμε, ότι αντιμετωπίζετε και από πλευράς κυβέρνησης πλέον μια δυσαρέσκεια? Όχι, όχι, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Μας έχουν βρεθεί με τον καλύτερο τρόπο. Απλά καταλαβαίνω ότι και εμείς στην απόγνωσή μας έχουμε γίνει κάπως ενοχλητικοί, το καταλαβαίνω, αλλά δυστυχώς και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, κάπου πρέπει να απευθυνθούμε. Δυστυχώς. Το ίδιο θέμα, κύριε Τσούκα, αντιμετωπίζουν και οι εκτροφείς γουνοφόρων ζώων? Είναι στην ίδια μοίρα? Κοιτάξτε, οι εκτροφείς γουνοφόρων ζώων, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος γιατί μεγέθη μιλάμε, θα πρέπει να ξέρετε ότι μόνο τα εκτροφεία της Καστοριάς και της Δυτικής Μακεδονίας, εν πάση, Καστοριά και Βόλιο στην ουσία, μόνο τα εκτροφεία αυτά κάνουν εξαγωγές όσο κάνουν όλα τα αγροτικά προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας, όλα τα είδη μαζί των αγροτικών προϊόντων, μαζί δεν φτάνουν να κάνουν τις εξαγωγές των εκτροφείων. Μιλάμε για τέτοια νούμερα. Αυτή τη στιγμή τα εκτροφεία έχουν κοντά στα, με εποχιακούς εργάτες, έχουν κοντά στους 800 εργάτες, εργαζόμενους στα εκτροφεία. Μιλάμε για μεγάλες δυναμικότητες. Η αλήθεια είναι ότι τα εκτροφεία... Έχουμε θέμα με τη σύνδεσή μας. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει. Θα βρεθούμε και στην Καστοριά. Η Βεργίνα Τηλεόραση, είπαμε, θα κάνει αυτοψίες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να καταγράφει θέματα, προβλήματα από πρωτογενή, δευτερογενή, όλους τους τομείς. Γιατί γι' αυτό έχει δημιουργηθεί, είπαμε, αυτή η εκπομπή. Θα ζητήσω τώρα συγγνώμη από τον κύριο Τσούκα. Δεν μπόρεσα, δεν πρόλαβα να τον ευχαριστήσω στον αέρα. Αν γίνεται, ναι, να καλέσουμε τον κύριο Τσούκα να ολοκληρώσει τη σκέψη του και να τον ευχαριστήσουμε έτσι θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Βεβαίως δεν ήταν για θετικό λόγο, αλλά η ζωή έτσι είναι. Έχει και τα καλά, έχει και τα κακά. Και εμείς είμαστε εδώ για να βοηθούμε τους κλάδους, τους επαγγελματικούς φορείς, να εντοπίζουμε, να κάνουμε focus στα προβλήματά τους, να τα αναδεικνύουμε, να τα καταγράφουμε σε πρώτη φάση και να απευθυνόμαστε και εμείς με τη σειρά μας αντίστοιχα στους καθήλυν αρμόδιους, προκειμένου να δίνουμε κάποιες λύσεις. Επειδή ο κύριος Τσούκας δεν ήταν και στο γραφείο, ήταν εκτός, μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει εκεί με τη σύνδεσή του. Τον ευχαριστώ θερμά ωστόσο για αυτό το χρόνο που διέθεσε και που
που αναδείξαμε όλα τα ζητήματα. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, γιατί επιστρέφουμε. Θα συνδεθούμε πάλι με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε πολύ λίγο, με την έδρα της περιφέρειας στη ΖΕΠ, το γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη. Και έχει προκύψει ένα τεράστιο θέμα. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και η συνεδρίαση της ΠΕΔ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, με μοναδικό θέμα τη λήψη ή μη απόφασης για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας δηλαδή, του Δημοσιευθέντος ΣΕΦΕΚ Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Δυτικής Μακεδονίας. Προηγήθηκε χθες η ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία θα συνεχιστεί και σήμερα το απόγευμα. Μαζί με τον Περιφερειάρχη θα δούμε πού ακριβώς ενίστανται οι δήμαρχοι της περιοχής, οι τοπικές κοινωνίες όσον αφορά το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο. Σε πολύ λίγο μαζί σας εδώ συντονισμένοι στη Βεργίνα Τηλεόραση.